κύριε Μίχο, ότι πλησιάζει ο καιρός να μετακομίσει το ΕΦΚΑΣΤ στο διοικητήριο. Ναι, επιτέλους ήρθε η ώρα να πάμε στο καινούριο κτίριο, στο διοικητήριο. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και να γίνουν οι εργασίες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε εκεί. Αφορούν κάποιες εργασίες για το όψη του συστήματος και που πρέπει να λειτουργήσουμε απαραίτητα. Γιατί το κτίριο μπορεί να είναι καινούργιο αυτά, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Χρειάζεται προφανώς κάποια διαμόρφωση στις ανάγκες δικού σας. Ναι, πλέον έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός και οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μαζί με τις εργασίες του ανάδοχου που θα μπει μέσα να τις δύο εργασίες. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο φθινόπωρο, πρώτα ο Θεός, θα γίνει μεταφορά μας εκεί. Μιλάμε για κισέ, για κάποια πράγματα διαχωριστικά που θέλετε εσείς. Τι είδους εργασίες είναι, για δίκτυα, για ίντερνετ. Για δίκτυα, ίντερνετ, το όψη και να κάνουμε, γιατί θα βάλουμε κάποια άτομα παραπάνω από τα γραφεία που υπάρχουν μέσα. Θα βάζουμε και άλλα άτομα στα γραφεία. Είναι κάποια σώματα που θέλουμε να βάλουμε για θέρμανση πλέον. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα χώρο, να ανοίξουμε ένα παράθυρο σε ένα γραφείο που κάνουμε αυτοί υποδοχείς. Και το πιο λίγο δύσκολο είναι, επειδή ο εξαιρεσμός του air-condition του ΙΚΑ δεν είναι αυτόνομα δωμάτια. Το κομμάτι είναι ενιαίος, δηλαδή μπαίνει φυσούνα μέσα σε όλα τα γραφεία και μετά διαχείριζεται. Θα πρέπει να μπουν αεραγωγοί δηλαδή. Και να μπουν αεραγωγοί πρέπει να ανοίξουμε κάποιες τρυπούλες εκεί στα γραφεία. Γιατί έργο λέμε, τι ύψος έργου. Το ύψος του έργου είναι γύρω στις 32.000 ευρώ περίπου. Mm-hmm. Έχουν εγκριθεί από τον διοικητή του ΕΦΚΑ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, να βγει ο ανάδοχος να κάνει τις εργασίες. Άρα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και το φθινόπωρο γίνεται μεταφορά. Επιτέλους πλέον να μπούμε στο νέο διοικητήριο. Πόσοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν εκεί στον χώρο, έχουμε μια εικόνα. Οι εργαζόμενοι από εμάς, εκεί προβλέπεται να μεταφερθεί το τοπικό επικατάστημα του ΕΦΚΑ και το αποκεντρωμένο τμήμα ελέγχου του ΠΕΚΑ, Δυτικής Μακεδονίας, mm-hmm. στο ίδιο κτίριο εκεί. Και όλα τα άτομα είναι περίπου γύρω στα 20 αυτή τη στιγμή, 21, με προοπτική να είναι παραπάνω. Απλά στο οργανόγραμμα μας έχει παραπάνω άτομα, απλά στο υποκατάστημα αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι λιγότερο. Και θέλω να αναφέρω με την ευκαιρία ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο τοπικό υποκατάστημα, γιατί θα μεταφερθούν κάποια άτομα από το τοπικό στο αποκεντρωμένο τμήμα του ΠΕΚΑ, οπότε θα χρειαστούν και προσλήψεις. Θα μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων πολύ και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δηλαδή, τα παιδιά οι συνάδελφοι θα υπερβάλλουν αυτούς για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσει να λειτουργήσουμε, να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη.